Ένας 45χρονος άνδρας με καταγωγή από το Αφγανιστάν, που ζει και εργάζεται τα τελευταία 15 χρόνια στην Κρήτη, βιώνει τον απόλυτο εφιάλτη μέσα στα γρανάζια των καθυστερήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ήταν το θένα 2 μήνες του κρατάνε πάει πέρα, για να πουθάνε το κουπέλι μέσα. Αν και διαγνώστηκε τον περασμένο Ιανουάριο με όγκο στον εγκέφαλο και οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί, ο ίδιος 2 μήνες μετά εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα κρεβάτι της νευροχειρουργικής κλινικής με επιδεινωμένη την κατάστασή του και το χειρουργείο ακόμη να μην γνωρίζει κανείς πότε θα γίνει. Ο άνθρωπος υποθυμάει, παθαίνει κρίσεις επιληπτικές, πρέπει να γίνει η χείριση. Έχει μετατοπιστεί ο εγκέφαλός του από την πίεση που δέχεται και χρειάζεται άμεσα επέμβαση. Η οικογένεια από το Δήμο Γόρτινας, για την οποία εργάζεται, θέλησε να βοηθήσει από την πρώτη στιγμή τον 45χρονο Αφγανό, που λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο τον Ιανουάριο, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν γιος μου, σαν αδερφός μου. Είναι στη δουλειά μου ο άνθρωπος, στο σπίτι μου και δεν τον ξεχωρίζω από τα παιδιά μου. Επί ένα μήνα νοσηλευόταν στην κλινική COVID, χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση, λένε οι εργοδότες του, που ατυχώς προσπαθούσαν να μάθουν γιατί ο 45χρονος, μετά από έναν ολόκληρο μήνα, δεν είχε βγει ακόμα από την κλινική και δεν είχε προγραμματιστεί το χειρουργείο του. Ένα μήνα περίπου κράτησε για κοροναϊός. Έχουνε μια μέρα το βγάζουν θετικό, μια μέρα αρνητικό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Μετά από 86 κλήσεις έπιασα γραμμή, μου λέει είναι μια χαρά, λέει, περιμένουμε να βγει αρνητικός. Και γιατί τον κρατάς τον άνθρωπο τόσο γύρω μέσα, αφού είναι καλά. Ένα μήνα μετά και με υπογραφή του ίδιου, έλαβε τελικά εξιτήριο. Ενώ κάποια λεπτά αργότερα που υπευλήθη, όπως αναφέρει η σύζυγος του εργοδότη του, σε μοριακό τεστ για κορονοϊό σε ιδιωτικό εργαστήριο, αυτό ήταν αρνητικό. Πήγε ο γιος μου και τον επαράλαβε, πήγανε πιο κάτω σε ένα εργαστήριο, κάνανε μοριακό τεστ και ήταν αρνητικός. Πώς γίνεται λοιπόν το πρωί, το καταλαβαίνω, το πρωί μπορεί να βγει θετικό και αρνητικό, αλλά μετά από ένα μήνα. Η επιδείνωση της υγείας του επέβαλε την εισαγωγή του εκ νέου στο νοσοκομείο μία μέρα μετά την καθαρά Δευτέρα. Και μετά από αλλεπάλληλα λιποθυμικά επεισόδια αλλά και επιληπτικές κρίσεις. Δυστυχώς όμως το χειρουργείο, αν και ήταν θέμα επίγουσας ανάγκης, σκόνταυτε στην απουσία κρεβατιού στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο γιατρός έχει φέρει μηχανήματα από το Αθήνα για να το κάνει ενσύρεση. Ο άλλος διευθυντής δεν του δίνει κρεβάτι. Δεν έχουμε κρεβάτι, του κορεδεύουν. Σήμερα, αύριο, του κορεδεύουν, δεν το κάνουν. Ξέχνα από την καθαρή Δευτέρα να βρούμε κρεβάτι εντατικής για να χειρουργηθεί ο άνθρωπος, γιατί χρειάζεται μετά. Κρεβάτι εντατικής, δεν υπήρχε πουθενά. Μετά που έβαλα πολιτικό μέσο, βρέθηκε αμέσως σε 10 λεπτά κρεβάτι εντατικής. Αλλά μετά το αρνηθήκαν οι αναισθησιολόγοι να κάνουν την εγχείρηση. Σε επικοινωνία με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος εξηγεί ότι ενημερώθηκε μόλις χθες για το περιστατικό, διευκρίνησε ότι ο ίδιος βρήκε κρεβάτι στη ΜΕΘ για τον ασθενή χθες, ωστόσο λόγω απουσίας 4 αναισθησιολόγων λόγω COVID, δεν στάθηκε δυνατόν να γίνει το χειρουργείο, το οποίο δεν έγινε ούτε σήμερα. Δεν μας γνωρίζουν ανθρώποι με τα ζώα. Είδα ζώα είμαστε, είδα είμαστε δηλαδή. Δεν είμαστε ανθρώποι. Ρατσιστικά μας πάνε. Ο εφιάλτης δίχως τέλος του 45χρονου από το Αφγανιστάν έχει προκαλέσει θυμό και απόγνωση στους φίλους αλλά και την οικογένεια για την οποία εργάζεται επί μία δεκαπενταετία, που κάθε άλλο μπορούν να κατανοήσουν πώς ένας άνθρωπος σε τόσο σοβαρή κατάσταση και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο να κάνουν ό,τι μπορούν, επί 2 μήνες δεν έχει σταθεί δυνατό να χειρουργηθεί και με τον κίνδυνο, όπως λένε, κάποια μηχανήματα που ήρθαν από την Αθήνα για τη συγκεκριμένη επέμβαση να πρέπει να επιστραφούν πριν καν ο 45χρονος προγραμματιστεί να χειρουργηθεί.